με τα λευκά σου. Καλή μας εβδομάδα. Blue Monday. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες. Τι Blue Monday. Τι είναι αυτό πάλι καινούργιο. Σήμερα είναι η πιο καταθλιπτική Δευτέρα, λέει, όλη του χρόνου. Γιατί τι έχεις σήμερα Δευτέρα διαφορετικά από τις άλλες. Είναι η Τρίτη του Ιανουαρίου. Είναι η τρίτη, τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου, η πιο καταπληκτική. Πού μας ήρθε τώρα αυτό καινούριο, είναι πάλι. Ναι, είναι από πέρσι μόδα. Αμερικανία. Βέβαια, το είχα γράψει στο Twitter, ενώ τις άλλες Δευτέρες λέω τρέχαμε με τις κοιλώτες, τους αγρούς. Πάξε μέρε καημένα. Πρέπει να είναι ένας συνδυασμός το ότι έχουν περάσει γιορτές, έχουν φύγει τα γλυκά, έχουν τελειώσει τα όλα τα δώρα οι γιορτές κλπ. Μας έχουν μείνει τα κιλά. Αυτό έχει μια κατάθλιψη από μόνο του, αλλά με αυτόν τον ήλιο σήμερα δεν ήταν πολύ ωραία μέρα. Πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι έξω δείχνει πολύ όμορφη ημέρα. Βέβαια, από ό,τι ακούμε από αυτά που ακούτε κι εσείς δηλαδή, έρχεται και καινούρια. Ο Βίκτορας. Κρυοκατάσταση. Βίκτορας. Θα φέρει και ο Βίκτορ παγωνιά. Παγωνιά μέχρι την Πέμπτη και βροχές και αντάρα και χιόνια ζαωρινά. Χαμός θα γίνει, αλλά εμείς θα αντέξουμε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, Ελένη. Ο αδερφός της Αριάδνης που λέγεται Βίκτορας και είναι ίδιο τρελός με το σκυλί σου, πώς σου φαίνεται. Γιατί τα ονομάζουν έτσι, ποιος σκέφτεται τα ονόματα, θέλω να μου το πείτε. Το αστεροσκοπείο βγάζει τα ονόματα. Τι ο Βίκτορας, ο ένας Αριάδνης, δηλαδή να έχουμε μια συνοχή, να είναι όλα αρχαιοελληνικά, να είναι όλα ξένα, κάτι, δεν μπορεί να μπερδεύει. Γιατί πλησιάζουν και μέρες. Γιατί πλησιάζει η κατάσταση, πολύ καλά, καταλαβαίνετε. Ήταν κουραστικά, Ελένη, μάλλον δεν έπρεπε να χαπάει, αλλά δεν πειράζει, γιατί ήταν για καλό σκοπό, ήταν για χαρές, οπότε μια χαρά, αλλά αυτό που μου έβρεξε και πέρασα τρεις ώρες να περπατάμε στο Βατικάνο, πάνω κάτω, πάνω να ξαναγεννήσω. Με νεύρα ήρθε! Πραγματικά, πάνω να ξαναγεννήσω κάτω από την κάμερα της Χριστίνα, γιατί να κάνω. Γιατί ζορίζεσαι, παιδάκι μου, γυναίκα, έτοιμη να γεννήσει. Τι να κάνω, Ελένη, τι να κάνω, έχουμε και μια οικογένεια εκεί, έχουμε τους δεσμούς εκεί, αλλά σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς πώς περάσατε, καλά σας βλέπω. Πολύ ωραία περάσαμε. Πρέπει να μας αφήσουμε τα δικά μας. Εσύ ξενύχτησες το Σαββατόβραδο. Άσε μας, μωρέ, στολίστηκα, ντύθηκα, φτιάχτηκα. Πού να τα πω αυτά, δεν θα με πιστεύει κανείς. Πες τα στους φίλους σου, τι συνέβη. Πραγματικά πρέπει να φέρω το βίντεο που με τραβάγανε τα παιδιά μου και γελάγανε. Ντύθηκα, στολίστηκα για να βγω και νορμάλ ώρα έξω. Δηλαδή 9.30 ώρα να είμαι έτοιμη να βγω 10. Τέλεια. Και όπως στολίστηκα και φτιάχτηκα, φτιάξε και μαλλί υπερθέαμα ο Βασίλης, με ψιρούλα, γιατί πάτε μία στο τόσο βγαίνω, ας είμαι περιποιημένη, ήθελα να πάω σε γενέθλια. Έτσι έμεινα. Όχι, σε 9.30 ώρα, παιδιά, ξύπνησα 3 ώρα το βράδυ και πετάγομαι πάνω, με βλέπω στολισμένη. Δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Έχω γυρίσει στο μπάνιο. Κοιτάζομαι, λέω βαμμένη, χτενισμένη. Πήγα, ήρθα, τι έκανα. Τι έκανα, λέω, τι μέρα είναι, τι πρέπει να κάνω, γιατί είμαι βαμμένη. Ήρθα από τη δουλειά και δεν άλλαξα τίποτα. Μα ξυπνάω τον άνθρωπο μαύρο μέσα στη νύχτα. Ξύπνα, του λέω. Γιατί είμαι βαμμένη. Μου λέει δεν είχαμε να πάμε σε κάτι γενέθλια. Τι ωραία. Γιατί δεν με ξυπνήσατε, μου λέει. Τι δεν κάναμε. Λέω γιατί δεν με ξυπνήσατε. Τι μου λέει δεν σε ξυπνήσαμε. Δε το βίντεο στο κινητό τι σου κάναμε. Παιδιά, σκυλιά, άπαντε από πάνω μου να χοροπηδάνε, να γελάνε, να με κοροϊδεύουνε. Μαμά, μαμά, πόδια μου σηκώνανε. Εγώ εκεί. Αλλά δεν πειράχτηκε μαλλί τίποτα έτσι. Τι ωραίο. Είχα πέσει πολύ ωραία πάνω στο κρεβάτι έτσι. Τι ωραία κοιμωμένη. Βρε, σου λέω, τι να λέω τώρα, τι να πω δηλαδή. Τι ωραία που ξύπνησες, τι ωραία είναι δυνατό. Και όμως τρεις ώρα ξέρετε τι είπα. Λέω, δεν θα τους βρω εκεί, θα το έχουν κλείσει. Αλλά λέω, μήπως ξυπνήσω το μάκι και πάμε πουθενά αλλού, αφού ξύπνησα ένα βράδυ. Α, είσαι αμπισαλέα, είσαι. Το βράδυ, λέω, όλο τι κάτι θα λειτουργεί. Και είπε ο άνθρωπος, δεν μπορώ νιστάζω τώρα που το θυμήθηκες. Μου λέει, μέχρι τις 2 ήμουν ξύπνησα, πρέπει να μήπως ξυπνήσεις. Εμένα μου βγήκε το party animal τώρα, ρε εσύ. Πώς θα γίνει. Είναι αληθινά αυτά που ζω. Στο γιατρό, γιατρέ μου να λες. Έχουμε ξενυχτήσει και μαζί, έχουμε αποδείξεις. Έπινα και καφέ, σας λέω το απόγευμα. Έπινα και καφέ. Να, με κορόιδε βιρούλα. Μου λέει, εγώ και με το καφέ που πίνεις, Ελένη, σε βλέπω λίγο το κεφάλι σου κάνει λίγο έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν τα βλέπεις έτσι. Λέω, γιατί είχα φάει αργά για απόγευμα. Εγώ δεν πρέπει να τρώω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Όταν τρώω, θέλω να κοιμηθώ. Και μετά από 4 ώρες είμαι καλά. Γίνεσαι φίδι. Αλλά. Φιδιάζει. Τι να σα πω, ρε παιδιά. Δηλαδή έλεγα, δεν θα το πιστεύει κανεί. Κοντζάμ γυναίκα. Ξύπνια έμεινα μέχρι τις 9 η ώρα, ετοιμάστηκα, φτιάχτηκα, στολίστηκα. Καμάρι! 9.30 ώρα λέω, εντάξει, έχουμε χρόνο. Δίπλα στο σπίτι μας είναι το πάρτι. Μιλάμε πώς θα σε 5 λεπτά από το σπίτι. Λέω εντάξει, 10 παρά 5 να φύγουμε. Πάμε και πρώτοι. Ναι. Τι λες, ήθελα, έπρεπε την Μπερζέρα. Πρώτοι, όσο με είχατε όρθια. Κοντέψατε να πάτε στις 3 να μαζέψετε τα τραπέζα. Το κόλπο αυτό είναι, πας νωρίς. Πριν κοιμηθείτε. Έστειλε το SMS χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Τι ώρα το στείλει ώρα. Θα νόμιζε ότι τον δουλεύω. Θα πάρω το τραπέζι κατευθείαν. Τι να πει. Δεν θα με πιστεύει κανείς. Καλά που υπάρχει το βίντεο. Είσαι ειλικρινής. Αλλά αποστολισμό τέλεια.